Χατζηφώτη Μουστάκη, αφού σε αυτές τις κασέτες θίγονται πρόσωπα, κυλιδώνονται πρόσωπα και βγαίνει ανοιχτά ότι, όπως λένε οι δυο τους, όπως λέει ο κύριος Μουστάκης με τον κύριο Χατζηφώτη, ότι τη γνωστή εγκύκλιο, αυτόν τον λίβελο κατά του αρχιμανδρίτη και ηγουμένου Νεκταρίου Μουλατσιώτη, την είχαν φτιάξει, την είχαν γράψει κάποιοι καντιωτικοί. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσω, την άλλη Τρίτη λοιπόν, ο κύριος Χατζηφώτης, θα πρέπει να τονίσω ότι χθες πριν φύγει για τη Φλόρινα, με πήρε τηλέφωνο ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ο μπροστάρης αυτός Μητροπολίτης, που αλίμονο έπρεπε να ήταν 10-15 χρόνια νωρίτερα νεότερος, και μου είπε ότι, Μιχαλόπουλε, να συνεχίσεις το έργο σου, να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Και στο τέλος μου τελείωσε, αφού μου είπε κάποια άλλα πράγματα, ότι, Γρηγόρη μου, δυστυχώς κάποιοι ανέντιμοι άνθρωποι με κάθε τρόπο προσπαθούν να μετατρέψουν την αδελφότητα του Σταυρού. Αδελφότης Σταυρός είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, που δεν υπάρχουν νομίζω μέσα στους τηλεθεατές της τηλετώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει η αδελφότης Σταυρός του Καντιώτη. Θέλουν λοιπόν μερικοί ανέντιμοι, μου τόνισε ο μπροστάρης αυτός της Ορθοδοξίας, που όταν φύγει από τον κόσμο, και ας φύγει όσο δυνατόν πιο αργότερα, με το μυαλό του 400, θα καταλάβουμε τι είχαμε και τι χάσαμε. Κάποιοι ανέντιμοι θέλουν να μετατρέψουν την αδελφότητα του Σταυρού σε σωματείο. Καταλαβαίνετε βέβαια που πάει αυτή η όλη ιστορία, και όπως πληροφορούμε θα υπάρξει ξύλωμα κάποιων προσώπων από εκεί, οι οποίοι έπαιζαν και παίζουν βέβαια διπλό ρόλο, έστω και αν προσήλθον ενώπιόν του ως μετανοούσες κόρες. Φίλοι, φίλες, τα νέα για τη συνθήκη του Σέγγεν από απόψεως εκκλησίας είναι δυστυχώς άσχημα. Το λέω με πάρα πολύ πίκρα. Πληροφορούμε ότι ο Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Νικόδημος, ο γνωστός βέβαια ως καταθέτης στην τράπεζα του 1,5 δις εκατομμυρίων δραχμών, έχει γραφεί κατ' επανάληψη χωρίς να διαψευστεί ότι έχει καταθέσεις 1,5 δις εκατομμύρια. Άλλωστε δεν είναι και ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που έχει διαμερίσματα και τόσα χρήματα. Ο γνωστός λοιπόν καταθέτης των τραπεζών, ενώ συμμετείχε στη γνωστή επιτροπή και συμμετέχει στη γνωστή επιτροπή για να βγάλουν, να κάνουν μια εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βέβαια να φτάσει μετέπειτα που πρέπει να φτάσει το θέμα στην ιεραρχία, για να μάθει ο ελληνικός λαός τελικά ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ναι ή λένε όχι, είναι μεταξύ του ναι και μεταξύ του όχι, δηλαδή είναι ένα είδος ανθυπασπιστέ εις την επετηρίδα αυτή εναντίον του Σέγγεν. Είναι στην γνωστή επιτροπή όπου είναι ο Νικόδημος, ο Μητροπολίτης Πατρών, είναι ο Νικοπόλος και Πρεβέζης Μελέτιος, είναι ο Βόλου, ο Δημητριάδος Βόλου, ο κύριος Χριστόδουλος, ο Γεώργιος Μεταλλινός, από το πρωτοπρεσβύτερος και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ένας ακόμη καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, ο Μητροπολίτης Νικόδημος κάπου είχε ανοιχτά πλέον μιλήσει και είχε κάνει συζητήσεις ανοιχτές με πρόσωπα τα οποία ήταν σε αυτή την επιτροπή, συμμετείχαν σε αυτή την επιτροπή, ότι η συνθήκη του Σέγγεν είναι καταδικαστέα, και θα έκαναν μαζί με τους αδελφούς τους δύο
δεσποτάδες και σύν τα δύο άλλα μέλη των πατέρα Μεταλλινό και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, θα έκαναν μία εισήγηση, δεν ξέρουν πώς θα ερχόντουσαν, θα ερχόντουσαν 4-1, 3-2, κατά τη συνθήκη του Σέγγεν. Τα πράγματα όμως φαίνεται ότι αλλάζουν. Ο Νικοπόλεος και Πρεβέζης έχει κάποιες γερές πλάτες, όπως είπα, ίσως να τον προορίζουν και για αρχιεπίσκοπο, ίσως να τον προορίζουν και για αρχιεπίσκοπο για να πέσει στα μαλακά η όλη αυτή υπόθεση, γιατί όποια κυβέρνηση και να είναι απάνω, θα βρει μέσα από το λαό, είτε αυτό το καταλαβαίνει, είτε αυτό δεν το καταλαβαίνει κάποιος, θα βρει οπωσδήποτε ποικίλες και μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά ο Νικοπόλεος, το έχω πει αρκετές φορές, είχε και έχει σε μεγάλα στρώματα του λαού, δεν το κρύβουμε αυτό, βγάλει το όνομα ενός άριστου θεολόγου και ενός αγίου ανθρώπου, ο οποίος είχε και έχει έντιμον βίον, άσχετα εάν τώρα τα έχει κάνει Αιγαίων πέλαγος. Όπως είναι γνωστό, έβγαλε ένα βιβλίο για το χάραγμα το 666 και τη συνθήκη του Σέγγεν, όπου μέσα γράφει άρες μάρες κουκουνάρες, τον βούτυξε ο Καλύβας, ο Εμμανουήλ Καλύβας ο Αρχιμαντρίτης, τον έχει κάνει κόσκινο, τον βούτυξαν τα μετέωρα, τον κάνανε κόσκινο, τον βούτυξαν οι μονίες σφιγμένες, τον κάνανε κόσκινο, τον βούτυξαν οι άλλοι θεολόγοι, τον διέλυσαν στην κυριολεξία, αλλά αυτός είναι ατάραχος. Και βλέπετε, έχουμε και την δυσάρεστη πλευρά, πολύ δυσάρεστη και πολύ πικρή, και λυπάμαι και συλλυπούμε βέβαια τους ανθρώπους του Ορθοδόξου τύπου, ότι ο Ορθόδοξος τύπος κάνει το παπί. Δεν αναφέρεται καθόλου εις τον Άγιον, Πρεβέζης και Νικοπόλεος Μελέτιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Άγιος Νικοπόλεος Πρεβέζης και Πρεβέζης κύριος Μελέτιος έχει υποσχεθεί εις τον κύριο Νικόδημο Καντζηρούλη, πρώην Αττικής και Μεγαρίδος, ότι θα λύσει το θέμα του. Και έτσι ο πρώην Αττικής και Μεγαρίδος, ο κύριος Νικόδημος, φίλος μου, σεβαστός, εκλεκτός, μέγας λογοτέχνης στα εκκλησιαστικά θέματα, άριστος θεολόγος, δεν τολμάει να γράψει λέξη γύρω από αυτό το θέμα. Δεν έκανε, ενώ κάνει κριτική ακόμη και αν πετάει κάποιο περιστέρι πάνω εκεί από το μοναστήρι που ζει ή απάνω από την πρώην Μητροπολή του, κάπως γερτά. Το κρίνει ότι πετάει κάπου αριστερά ή κάπως δεξιά. Κάνει κριτική για τους πάντες και τα πάντα. Για τον Νικοπόλεος και Πρεβέζη, στον κύριο Μελέτιο, και για το βιβλίο του, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς θεολόγους ως ανέντιμο, από πολλούς θεολόγους ως αντιορθόδοξο, ότι από πολλούς θεολόγους ως αντιχριστιανικό πέρα για πέρα. Ο Νικόδημος Κατζηρούλης, επαναλαμβάνω, φίλος μου, σεβαστός ιεράρχης, αλλά μέχρι εκεί, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα ούτε μία αναφορά γύρω από το θέμα. Απέναντίας, το ξανατονίζω, έχει δεχτεί εις τον Ορθόδοξο τύπο, με λύπη μου το λέω, να δημοσιεύονται άθρα και επιστολές όπου να υποστηρίζουν με πλάγιον τρόπον, όπως ο Ερμαλαιό, ξέρουμε τελικά ποιος είναι, να υποστηρίζουν το βιβλίο του Πρεβέζης, διότι προσδοκούν ότι μπορεί ο Πρεβέζης να γίνει αρχιεπίσκοπος και να λύσει το πρόβλημα και του Νικόδημου. Θα πω κάτι, όσο και να φαίνεται ασεβήσεις φράσεις, γιατί πηγαίνει προς ιεράρχες και προς ιεράρχη, θα πω μια φράση που τη λέει ο λαός: η κούνια που του σκούναγε. Ο Νικόδημος με το πείσμα του, με την έτσι βλοσιρότητά του απάνω στο θέμα να γίνει Αττικής και Μεγαρίδος, τον είχα κάποτε, θυμάμαι, σε μια εκπομπή
επί 2,5-3 ώρες. Τον είχα κάνει και έκλαιγε στην εκπομπή και τον παρακαλούσα εν ονόματι της αγάπης. Πάρτε τη Μητρόπολη, σας λένε του Λιωσίων. Πάρτε, θα είχε φύγει, πλέον θα είχε πεθάνει ο Αττικής, ο προηγούμενος, και θα είχε συγχωνευτεί πάλι με τη Μητρόπολη, όπως έγινε με τον Χριστόδουλο στον Βόλο και όπως έγινε και πάνω στα Τρίκαλα, τα Μετέωρα. Αλλά το πείσμα, εγώ θέλω να γίνω, να είμαι Αττικής και Μεγαρίδος. Τώρα λοιπόν δεν είναι ούτε Αττικής ούτε Μεγαρίδος. Είναι ένας πρώην, καραμπινάτος πρώην, και κάθεται στην άκρη. Λοιπόν, μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο Νικόδημος πατρών τα γυρίζει. Τα γυρίζει. Έτσι υπάρχει ο Νικοπόλεος και Πρεβέζης με το γνωστό βιβλίο, με τις γνωστές απάτες του μέσα στο βιβλίο, που έχει κάνει μέχρι πλαστογραφία και απάτη εγγράφου, το οποίο έχει μεταφέρει τη Ιερά Συνόδου. Το ανέντιμο βιβλίο, όπως το χαρακτήρισε και ο Γεώργιος Μεταλλινός, όπου δεν είναι άξιοι να λύσουν ούτε τα κορδόνια των παπουτσών του όλοι αυτοί. Και δυστυχώς ο Πανεπιστημιακός της Θεσσαλονίκης είναι έτσι και έτσι, έτσι και έτσι, πάει και από εδώ, πάει και από εκεί, και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα, ακόμη από εκεί δεν ξέρουμε. Και φυσικά μένει ο Άγιος Δημητριάδος, ο Χριστόδουλος, όπου σύμφωνα με αποψινές πληροφορίες κάπου και αυτός φρενάρει τα πράγματα, διότι και αυτός είναι υποψήφιος αρχιεπίσκοπος και κάπου έχει πάρει το μήνυμα, κάτσε καλά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τον βοηθάει το συγκρότημα Λαμπράκη, κάργα το συγκρότημα Λαμπράκη να γίνει αρχιεπίσκοπος, και ξέρουμε πολύ καλά ότι το συγκρότημα Λαμπράκη λύνει και δένει, ο Λαμπράκης κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Κάποτε κυβερνούσε η Βλάχου, γνωστά θέματα, κάπου τώρα κυβερνάει ο κύριος Λαμπράκης και καλά κάνει, γιατί να μην κάνει καλά. Υποταγμένοι είναι όλοι. Λοιπόν, θα του είπανε κάτσε καλά, διότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Η συνθήκη του Σέγγεν γεννάει κάποια πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα, αλλά και οικονομικά ωφέλη, σε κομπιούτερ, σε μηχανογραφήσεις, σε πράγματα από τα οποία ασχολείται ο κύριος Λαμπράκης με αυτά, για να μην το κρύβουμε άλλωστε, όπως τα έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και θα του είπαν κάτσε καλά του Χριστόδουλου, και ο κύριος Χριστόδουλος, έχω πληροφορίες, και μακάρι να είναι, να διαψευστώ, να είναι ψεύτικες, ότι μπαίνει στο χορό ξυπόλυτος, διότι και μένει μόνο ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός. Πολύ φοβάμαι ότι θα μείνει μόνο ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, οπότε το θέμα, αν πεθάνει και ο Αρχιεπίσκοπος, που όπως πληροφορούμε είναι στα τελευταία του, στα πολύ τελευταία του, εάν δεν επιλέξουν τη λύση την οποία βροντοφωνάζουν όσοι έχουν μυαλό, όσοι έχουν απομείνει με μυαλό και όσοι έχουν φόβο Θεού και όσοι πιστεύουν από τους δεσποτάδες, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό. Να πιστεύεις στο Θεό, έτσι, όχι να λες τον πατερημόν και το πιστεύω, να πιστεύεις στο Θεό, να έχεις φόβο Θεού. Να έχεις φόβο Θεού, να είσαι καλόγερος. Γιατί δεσπότη σημαίνει να είσαι μοναχός, να είσαι καλόγερος. Εντάξει. Όσοι λοιπόν πιστεύουν σε Θεό από αυτούς, βλέπουν ότι οι λύσεις είναι μία και μόνη. Ο Χρυσόστομος, ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο οποίος μπορεί να βγάλει από τις ξέρες που έχει προσαράξει η Σεραφημική γαλέρα, από τις ξέρες να βγάλει όλα εκείνα τα οποία τόσα χρόνια έχουν βγει στα απόνερα από όσα έχει φτιάξει ο Σεραφείμ. Δυστυχώς αυτός μπορεί να βγάλει όλη αυτή την κατάσταση
και να φέρει το πλοίο στα ίσα νερά και μετά ας πάει ο Χριστόδουλος, ο οποίος θέλει να είναι υποψήφιος, ας πάει ο άνθιμος ο Αλεξανδροπόλεος, μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας, έντιμος άνθρωπος, δίνει πολύ μεγάλη μάχη απάνω, πολύ μεγάλη μάχη. Επιμένω να το λέω, πολύ μεγάλη μάχη απάνω στη Θράκη για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, αβοήθητος και κυνηγημένος πολλές φορές. Ας πάει αυτός, ας πάει ο Θηβών αν θέλει να γίνει, ας πάει και όποιος άλλος θέλει ο Θεός, αν και νομίζω ότι ο Θεός δεν έχει και πολύ μεγάλη ή μάλλον δεν έχει καθόλου καλή γνώμη για τους περισσότερους επισκόπους της ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Βέβαια την αυτή γνώμη έχει ο καλός μας Θεός και για τους κληρικούς της Πατριαρχικής Εκκλησίας, της Οικουμενικής Πατριαρχικής Εκκλησίας και για διάφορα άλλα πατριαρχία όπου οι οικονόμες και ο κυνηδισμός δίνουν και παίρνουν δυστυχώς. Και φυσικά θα απολαύσατε, θα είδατε τους νέους ανθρώπους που είναι ακόμη στα περίπτερα και αύριο θα είναι στα περίπτερα, την φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη ως εφέδρου υπολοχαγού του τουρκικού στρατού. Θα μου πείτε βέβαια, γιατί με πήραν κάποια τηλέφωνα και μου είπαν ότι τουρκοσπολίτης είναι, βεβαίως είναι τουρκοσπολίτης, δεν το αρνείται κανείς, αλλά οι Τούρκοι για να σε κάνουν υπολοχαγό, δεν ξέρω. Δώσε την απάντηση εσείς μέσα σας. Στρατιώτης ναι, αλλά υπολοχαγός κάπου δεν μου πάει στο αυτί. Φίλοι και φίλες, ετοιμαστείτε ως λαός του Θεού να δώσουμε μάχη. Βλέπετε ότι η Ιερά Σύνοδος μέσα από μία πλαστογραφημένη κατάσταση, το έγγραφο που πήγε στον Καλύβα είχε ημερομηνία 15 του μηνός, το έγγραφο που πήγε στο Μουλατσότη 14 του μηνός, ο Χρυσόστομος Καρπαθάκης, τον Χρυσόστομο το λέω από για πλάκα που έλεγε ματάκια μου σε μία κοπέλα και της έκανε ερωτική εξομολόγηση στο τηλέφωνο, ματάκια μου, ματάκια, ματάκια μου, ο Δαμασκηνός Καρπαθάκης έχει το ένα υπογράψει, το άλλο δεν έχει υπογράψει και ο χορός καλά κρατεί. Ετοιμαστείτε για αγώνες, διότι και αυτοί που ήταν εδώ να μιλάνε και στα άλλα κανάλια φρόντισαν οι της Ιεράς Συνόδου να κοπούν και να μπουν στην άκρη και οι φωνές τους και οι ίδιοι. Βέβαια, από την Ιερά Σύνοδο, όπως διαγράφεται σήμερα, έχω ξεχωρίσει αρκετούς δεσποτάδες από τους οποίους δεν περίμενα. Βέβαια θα πρέπει σε κάποια στιγμή να κοπεί αυτή η διαδικασία, η λεκτική διαδικασία, φίλοι και φίλες, που λέμε, ξέρεις, είναι καλός, είναι έντιμος, είναι ηθικός. Τι σημαίνει όλα αυτά? Τι έπρεπε, δηλαδή είναι τίτλος τιμής για ένα Μητροπολίτη να είναι καλός, ηθικός και έντιμος? Ρωτάω. Είναι καλός, λέει ο Άγιος Σίδρας. Κάλιστος. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και το έχω γράψει και το έχω πει. Αλλά πούντος τώρα? Πούντος εδώ? Εδώ βλέπει ότι φημώνουν κληρικούς που μιλάνε για τη συνθήκη του Σέγγεν και κάνουν κριτική. Δηλαδή, όποιος κάνει κριτική σε δεσποτάδες πρέπει να φημώνεται και να μπαίνει στην άκρη? Σας ερωτώ. Και εγώ δεν χρωστάω καμία καλή κουβέντα στον δεσπότη εδώ της Αττικής και Μεγαρίδος, τον Παντελεήμονα, αλλά προχτές χειροτονούσε έναν αποδιάκο σε ιερέα, έναν γιατρό. Και πράγματι ήταν ένας καταπληκτικός λόγος ο δικός του. Και αφού του είπε πάρα πολλά πολλά, πολλές συνεντικές κουβέντες καλές για το μέλλον του ως κληρικός, του είπε ότι παιδί μου, αφυλάγησε βέβαια από τους εχθρούς της Εκκλησίας, τους εξωτερικούς, γιατί τους ξέρουμε. Τους αιρετικούς, τους άθεους, το ένα το άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα να φυλάγεσαι
από τους δικούς μας, από τους ρασοφόρους εχθρούς της Εκκλησίας. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πού πάμε, τι πάει να πει καλός και έντιμος, τι κάνε τώρα εδώ, θα περάσει και η συνθήκη του Σέγγεν και κάποιος άλλος δεσπότης μου πάνε ότι είπε, θέλω να το επιβεβαιώσω και να το πω μεθαύριο στην άλλη εκπομπή, ότι εμείς να τις πάμε στις ταυτότητες με το 666, τι μας ενδιαφέρει, θα τις σταυρώσουμε, θα τις φιλήσουμε, θα φιλήσουμε το σταυρό και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Άμε έτσι, έτσι βολευόμαστε, μια χαρά ας πούμε. Έτσι είμαστε και με τον διάολο και με τον Θεό. Δυσύν κυρίες δουλεύει. Δεν πάει έτσι. Έτσι λοιπόν να βολευτούμε, έτσι να φοβηθούμε, έτσι να αμοιβούμε στο κουρμπέτι, να υποστηρίξουμε την αποστολή μας, να υποστηρίξουμε το ράσο. Και όσοι μαρτύρησαν και όσοι δεν υπέκυψαν και όσοι έλεγαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία, φώναζαν είμαστε με τον Χριστό στο Κολοσσέο, όσοι ήταν κατατρεγμένοι στις κατακόμβες, όσοι σταυρώθηκαν, όσοι φυλακίστηκαν, όσοι μαρτύρησαν, όσοι αλληλοδοθήκανε, όσοι εξετελέσαν, πού είναι αυτοί, αυτοί γιατί το έκαναν, γιατί ήταν αυτοί, ήταν τα κορόιδα της περιστάσεως, είναι ο μάρτυρες και οι Άγιοι, είναι τα κορόιδα της περιστάσεως και είναι αυτοί οι μπουκοφορεμένοι οι περισσότεροι δεσποτάδες που δεν τόλμησαν, θα έπρεπε ήδη να τον είχαν πάει σε 100 εισαγγελείς. Σε 100 εισαγγελείς έπρεπε να τον είχαν πάει τον Παπακλούτσο που τους είπε εδώ, εδώ καθότανε στην εκπομπή ότι μέσα από την ιεραρχία 60 λέει περίπου είναι κίνεδοι. Για να τολμάνε πάνω τον Παπακλούτσο σε έναν εισαγγελέα. Το είπε. 60 λέει είναι από δάφτους κίνεδοι. Για να τολμάνε να τον πάνε. Για να τολμάνε να πάνε. Και κλείνουν τα στόματα για να έχουμε τους ποικίλους αιρετικούς, για να έχουμε τους ποικίλους όλων των άλλων θρησκειών, ανεπισήμων θρησκειών, δεν μιλάω ούτε για καθολικούς, ούτε για προτεστάντες, ούτε για μαρτυρόμενους, ό,τι άλλο υπάρχει ανεγνωρισμένο. Τις διάφορες αιρέσεις από σπίτι σε σπίτι που πηγαίνουν και μαζόγνονται εκεί πέρα και παίρνουν τα λεφτά του κοσμάκι και γίνονται τα όσα γίνονται, να έχουμε αυτούς να μιλάνε στα διάφορα κανάλια 62, 72, 92, δεν ξέρω πώς τα λένε, και να κόψουμε λοιπόν τον Καλύβα, τον Μουλατσιώτη, τον έναν, τον άλλον, τον Μάξιμο, να τους κόψουμε, να τους φάμε, γιατί ασκούν κριτική στους διαφόρους κυρίους δεσποτάδες. Α, έχουν χάσει κατά πρώτον το κύρος τους. Ακούει ο κόσμος δεσπότη και χαμογελάει. Φεύγουν από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας 4 ως κίνεδοι, αρχικίνεδοι, με απόφαση της Αιγυπτιακής κυβερνήσεως, διώχτε τους γιατί δεν είχαν αφήσει αράπη για αράπη, και έρχονται εδώ, κάποιους ματσώνουνε και λοιπόν έχουν πιάσει τους γάμους και τα βαφτίσα και τις κηδείες και τα κονομάνε, και από εκεί και πέρα ποια ηθική τώρα να λογαριάσουμε και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ήταν ο Παρθένιος από κάτω οικουμενικό, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, έχει κατακλέψει ένα δισεκατομμύριο εδώ πέρα που έχει γίνει. Αρχίσαν να κινούνται εισαγγελείς, μιλάγανε για καταθέσεις, έχει παιδί, ήταν όχι παντρεμένος αλλά με τα παιδιά του και με την εγγονή του ακόμα, και όλα του τα κόλπα με τις μαργαρίτες και τις υπομαργαρίτες, τίποτα. Είναι ο άλλος κάτω στην Νότια Αφρική, έχει την κομμενίτσα του με τα διαμάντια και δεν πάει και δεν συμμαζεύεται. Μα τώρα θέλουμε να μιλάμε και σκανδαλίζουμε εμείς που μου λένε, παιδάκι μου, να μην σκανδαλίζεις κάτι, ξέρετε, των θρησκευτικών οργανώσεων, αυτούς που πάνε έτσι να μεταλάβουν με αυτό το ύφος, έτσι, ξέρετε, το μισοβλακωμένο ύφος, ας πούμε, και ανοίγουν το στοματάκι τους, ας πούμε, να πάρουν το τίμιο σώμα και αίμα του Χριστού με την υποκρισία και τα μουστακάκια και όλα αυτά. Μη σκανδαλίζεις, παιδάκι μου, μη σκανδαλίζεις, παιδάκι μου. Α, εγώ σκανδαλίζω. Εγώ σκανδαλίζω. Στην πλατεία Κουμουνδούρου δεν σκανδαλίζουν, τους σκανδαλίζουν οι παπάδες. Γιατί δεν πάνε οι ζωικοί να τους καθαρίσουν και οι εσωτερικοί, γιατί δεν πάνε εκεί πέρα να τους καθαρίσουν ένα βράδυ. Γιατί δεν κάνουν τάγμα εφόδου να μην μείνει κανείς τίποτα, όπως το έκανε ο συγχωρεμένος, ο Ιερώνυμος ο Καντιώτης, και τους είχε στείλει στα σπίτια τους δεκάδες από δάφτους. Γιατί το έκανε, δεν το κάνουν.
Αλλά είπα, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, καλά και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Εγώ δεν έχω δει, ας πούμε, μία θέση μάχης ούτε στα περιοδικά που μου στέλνουν, με συνδρομή βέβαια, την πληρώνω, δεν μου τα στέλνει και τη Μισένεκεν, ούτε το Σωτήρα, ούτε τη Ζωή. Δεν είδα μία θέση μάχης, δεν είδα μία θέση αγώνα, τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών. Αν τα έχουμε καλά και με εδώ, αν τα έχουμε καλά και με εκεί, αν τα έχουμε καλά και παραπέρα, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με την επιτροπή αυτή. Έχουμε πρόβλημα διότι θα μείνει μόνος του ο πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να κόψουν τα κανάλια, γιατί έχει την ιδιότητα του καθηγητού πανεπιστημίου. Αλλά ούτε και τους άλλους θα κόψουν, γιατί θα πάνε στη Βουλή Επικρατείας, θα πάνε στα Διεθνή Δικαστεία, θα γελάσει κάθε επικραμένος και ο Παπακλούτσος είναι έτοιμος να αρχίσει να βγάζει από εδώ κάθε βράδυ και ένα φάκελο. Ένα φάκελο κάθε βράδυ για να δεσπότη, με χαρτιά, με παπύρεν. Πώς λέγανε οι Γερμανοί, οι παλαιότεροι θυμόνται που πιάνανε μπροστά τους απόσπασμα και λέγανε Auschwitz, παπύρεν. Συντάγανε τα χαρτιά. Με παπύρεν για όλους αυτούς τους κυρίους. Και παραλαμβάνω τι παραπεί, είναι καλός και έντιμος. Δηλαδή είναι προϋπόθεση αυτή. Είναι προϋπόθεση αυτή που λέμε είναι καλός και έντιμος. Τι σημαίνει καλός και έντιμος? Αυτές είναι οι προϋποθέσεις τις οποίες τις έχουμε όλοι μας. Και καλοί και έντιμοι. Άγιοι μπορούν να ήσαν. Άγιοι μπορούν να ήσαν στην ψυχή. Όπως ήταν άλλες εποχές. Όπως ήταν ο Θεόδωρος ο Κοτσάκης. Όπως ήταν ο Καλοκαιρινός. Μιλάω έτσι, τυχαίως φέρνω, όπως ήταν λαϊκή ο καθηγητής θεολογίας, ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος στην Τρίπολη, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να τον κάνει Άγιο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι. Τι πάει να πει καλός, έντιμος, δεν είναι φιλοχρήματος. Ποιος τους είπε ότι έχουν ανάγκη χρήματος? Παίρνουν τόσα λεφτά, μέσα στη Μητρόπολη μένε, τζάμπα μένε, τζάμπα φως έχουνε, τζάμπα νερό έχουνε, τζάμπα τα πάντα. Λοιπόν, τι τους μένει? Για να πιάτο φαγητό είναι ο παπάς. Για να πιάτο φαγητό. Και τις περισσότερες φορές θα τον καλέσουν, θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί, θα κάνει τις περιοδίες μέσα στο νομό του, μέσα στις εκκλησίες του, θα φάει και τζάμπα και θα καλοφάει. Θα του πάνε και οι παπάδες, τα ξέρουμε αυτά, τα σακούλια. Με τα καλύτερα κοτόπουλα, με τα καλύτερα αρνιά, με τα καλύτερα φρούτα, με τα καλύτερα τυριά και δεν συμμαζεύεται. Αφήνω που μερικοί και είναι και αρπάχτρες, αλλά παίρνουν και την ευλογία έτσι, δεσπότη μου αυτό για τους φιλανθρώπους και τσεπώνει ας πούμε ο δεσπότης. Φίλοι και φίλες, δεν θα αφήσουμε τον Παπαγιώργη το Μεταλλινό μόνο του. Δεν θα διαπράξουμε αυτή την ασέβεια στο πρόσωπό του και στον αγώνα του. Μας έχει μείνει αυτή τη στιγμή μπροστάρης μαζί με όλους τους άλλους και θα κατέβουμε όλοι στο πεζοδρόμιο. Αυτή τη φορά θα πρέπει να σταματήσουμε «Α, έχω δουλειά», «Α, δεν πάω», «Α, βαράνε», «Α, ξυλώνουνε», «Α, μας απίζουνε στο ξύλο». Θα πάμε όλοι. Θα δίνουμε καθημερινά τη μάχη και στην Ιερά Σύνοδο απ' έξω, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, και στην Ιεραρχία και στις κατατόπου Μητροπόλεις. Πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός με ποιους έχει να κάνει. Εάν έχει να κάνει με προδότες της πίστης, θα τους μαυρίσουμε, θα τους κυλιδώσουμε, θα τους λασπώσουμε, όχι με ανέντιμη λάσπη, υπάρχει και εκείνη η καλή λάσπη της αλήθειας. Θα τους τις ρίξουμε και θα τους χτίσουμε εν ανάγκη με αυτή τη λάσπη να μείνουν εσαΐ ως προδότες της πιστεώς μας. Δεν παίρνει άλλο. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, υπάρχει κι άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ανάστατη η Λέρος και η Κάλυμνος. Η Κάλυμνος. Εκεί μία θεολόγος, μία καθηγήτρια της θεολογίας και οικονομολόγος, μία ακεραία μορφή, μία γυναίκα Ελληνίδα από τις λίγες που έχουμε σήμερα στον τόπο, είπε κάποιες αλήθειες στον τοπικό δεσπότη. Νεκτάριος λέγεται,
αν δεν απατώμε, και δεν απατώμε νομίζω, έφυγε από την Κρήτη όπως έφυγε, πήγε στην Κάρπαθο όπως πήγε, έφυγε από την Κάρπαθο όπως έφυγε και είναι στην Κάλυμνο όπως είναι. Αντέδρασε λοιπόν, διότι η θεολόγος τον ερώτησε κάποια ψιλοπράγματα, του έθεσε κάποιες ερωτήσεις για μασονίες, για προσκοπισμούς, για βοήθειες, για κάποια άλλα ηθικά θέματα και παρόμοια θέματα, και ο Δεσπότης διέταξε και την ακοινωνισία της. Και ευτυχώς υπάρχουν 2-3 εκεί. Υπάρχουν 2-3 εκεί παπάδες οι οποίοι και την κοινωνούν και δεν τον λογαριάζουν ο Δεσπότη, γιατί δεν λογαριάζεται εκεί ο Δεσπότης και πολύ. Όσοι έχουμε πάει στην Κάλυμνο, και εγώ πήγα στην Κάλυμνο πριν από 2 χρόνια και ρώτησα έτσι χωρίς να με ξέρουν, βλέπετε η τηλεόραση δεν φτάνει στην Κάλυμνο ώστε να έχουν δει τη φάτσα μου, ώστε να υποπτευθούν γιατί ρωτάω. Έφυγα με πικρές αποσκευές για το Δεσπότη. Και το ξέρει ο Δεσπότης αυτός, ο οποίος ερχόταν στο γραφείο μου, ο οποίος πίστευα ότι θα είχε καταλάβει κάποια πράγματα μετά από αυτές τις μετακομίσεις που έκανε από την Κρήτη στην Κάρπαθο, από την Κάρπαθο στην Κάλυμνο. Και ότι θα ανακατευόταν σε θέματα τα οποία να παίρνει τώρα την θεολόγο και να της λέει να συζητήσουμε και να το πούμε, και αυτός είμαι εγώ και εγώ είμαι ο Δεσπότης και. Φίλοι και φίλες, πάντα θυμάμαι μια σοφή κουβέντα που είχα ένα βράδυ λίγο πριν πεθάνει με τον Παναγιώτη τον Κανελόπλο. Ήταν τα γραφεία μας απέναντι. Εμείς η ελεύθερη ώρα έχουμε γραφεία Ακαδημίας 32. Και απέναντι ακριβώς στον πρώτο όροφο ήταν το γραφείο του Παναγιώτη Κανελόπλου. Είχα πάει, τον είχα επισκεφτεί και αφού μιλήσαμε πάρα πολλά θέματα, μπορούσε να διαφωνήσεις μαζί του για την πολιτική του, μπορούσε να διαφωνήσεις μαζί του για τις παλινδρομήσεις, τις πολιτικές του ιδέες, αλλά είχε μια μελίριτο σοφία ο άνθρωπος αυτός. Με έλεγε πάντα Γρηγόρη. Και θυμάμαι πάντα, την έχω καταγράψει αυτή τη συνομιλία, αγαπητέ μου Γρηγόρη, για να σωθεί η Ορθοδοξία, για να σωθεί ο Χριστιανισμός, σε αυτόν τον τόπο που ανδρώθηκε, σε αυτόν τον τόπο που πέρασαν όλοι οι Απόστολοι, σε αυτόν τον τόπο που ακούστηκαν αυτές οι περίφημες διδαχές, οι Αποστολικές, οι επιστολές του Παύλου προς Κορινθίους, προς Θεσσαλονικείς, που εδώ ο Παύλος δίδαξε και που άνοιξε το μεγάλο όραμα της εικόνας του άγνωστου Θεού και το μετέτρεψε αυτό το βωμό σε εκκλησία πίστης στον πραγματικό Θεό. Πρέπει να επιστρέψουμε στις κατακόμβες. Φίλοι και φίλες, η έννοια η επιστροφή στις κατακόμβες δεν είναι από εκείνες τις έννοιες που είχαν την εποχή του Δοκλητιανού και των άλλων Ρωμαίων αυτοκρατόρων σήμερα. Είναι κατακόμβη μια ψυχική ανάταση, είναι ανάταση προς τα πάνω, και αυτή κατακόμβη μας περιμένει όλους για να κάνουμε έναν καινούριο αγώνα για την πίστη του Χριστού, για την Ελλάδα, γιατί εάν τελικά ενταχθούμε στη Σέγγεν, συνθήκη Σέγγεν, αν τελικά ενταχθούμε στο 666 και το χαραγμά του, εάν τελικά ενταχθούμε πίσω από την μορφή του Αντιχρίστου, είμαστε χαμένοι. Δεν έχουμε πολλά πράγματα για να διατηρηθούμε σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου. Έχουμε μόνο τις παραδόσεις, την πίστη μας, την αξιοπρεπιά μας και την ιστορία μας. Αυτή την ιστορία και αυτή την αξιοπρέπεια και αυτή την πίστη θέλουν κάποιοι να τη ρίξουν
στα σκουπίδια της ευρωπαϊκής κοινότητας. Πρέπει να αντιδράσουμε. Και ειλικρινά λυπάμαι, γιατί δεν έχουν ξεσηκωθεί οι δεσποτάδες μας. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Πέρα από κάποια φωτεινά παραδείγματα, πληροφορούμε ότι ο Μητροπολίτης Σπάρτης και Μονιβασίας, κύριος Ευστάθιος, βήμα προς βήμα, Κυριακή προς Κυριακή, γιορτή προς γιορτή, άμβονα προς άμβονα, μαζί με ένα εκλεκτό επιτελείο θεολόγων και ανθρώπων και κληρικών και λαϊκών, δίνει τη μάχη κατά τη συνθήκη του Σέγγεν. Δίνει τη μάχη για το χάραγμα. Το ίδιο και ο Άγιος Μεσσηνίας. Αλλά θα τους ήθελα να βγουν πιο μπροστά. Θα τους ήθελα να αντιδράσουν. Θα τους ήθελα να ακούσω από όλους αυτούς τις Άγιες Μορφές που διαθέτει η Εκκλησία, που διαθέτει η Ιεραρχία, που διαθέτει εκτός των φακέλων του Παπακλούτσου και εκτός της ανηθικότητος που διαθέτει άτομα υψίστης πνευματικής και θεολογικής δομής και βαθιάς πίστεως, που διαθέτει άτομα με τον φόβο του Θεού που τα έχω παρουσιάσει, με υψηλό έργο. Θα τους ήθελα πιο πάνω. Πιο πάνω, πιο κοντά στο λαό του Θεού. Δεν τους θέλω μόνο στον Άμβονα. Τους θέλω και ακόμη. Τους θέλω και στις τηλεοράσεις. Τους θέλω και στα ραδιόφωνα. Τους θέλω και στις εφημερίδες. Τους θέλω και με άθρα. Τους θέλω τα πάντα. Δυόμισαν οι εφημερίδες με εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Άλλες φορές τα ρεπορτάζ αυτά ήταν για την πίστη, για τα μεγάλα προβλήματα της Ορθοδοξίας. Και τώρα είναι το ποιος θα γίνει αρχιεπίσκοπος. Ο Χριστόδουλος θα γίνει αρχιεπίσκοπος. Ο Άνθρωπος θα γίνει αρχιεπίσκοπος. Ο Θιβών και Λεβαδίας θα γίνει αρχιεπίσκοπος. Ποιος θα γίνει αρχιεπίσκοπος? Και βέβαια υπάρχει τώρα, όπως φαίνεται, και η εκλεκτή εντός εισαγωγικών υποψηφιότητα του Νικοπόλεως και Βεβέζης κυρίου Μελετίου. Να δούμε και ποιος άλλος θα κολλήσει εκεί στο τρένο των υποψηφιωτήτων, των μνηστήρων. Λες και ο αρχιεπισκοπικός θρόνος είναι μία κατάσταση όπου γυρίζει από χωριό σε χωριό ο Βλαχοδημήτρης για να πάρει ψήφους για να μπει στο κοινοβούλιο. Πρέπει να αντισταθούμε, το λέω συχνά, πρέπει να αντισταθούμε για ό,τι έρχεται, για ό,τι γίνεται. Πρέπει να αντισταθούμε. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλοι και φίλες, τώρα που είδα την διαφήμιση του Παπαδόπουλου, του βιβλίου μου, μαζί με τον κύριο Σπύρο Ζουρνατζή, αναλογίστηκα πόσοι από τους σημερινούς δεσποτάδες ήταν ξανακογλύφτες της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου. Από πού να αρχίσει κανείς και από πού να τελειώσει. Από εκείνον τον, έτσι το λέω επιτιμητικά, τον δεσπότη της Ήρου, που είχε πάει ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, αδελφός του Γεωργίου, και όταν επάτησε το νησί του είπε «Ευλογημένος ο ερχόμενος, ευλογημένος ο ερχόμενος», και ήταν χούντα έως μέσα βαθιά το κοκαλό του. Ή να θυμηθώ τον Θεσσαλονίκης που ήταν Σάμου τότε, που έλεγε «Ζήθη αντιβασιλεύ» και έβγαζε τις εγκυκλίους, ή άλλους από όλους αυτούς οι οποίοι δεν είχαν έτσι τη λεβεδιά, τη λεβεδιά να πάνε να φτάσουνε μέχρι το Λαϊκό Νοσοκομείο να δούνε μια φορά τον Παπαδόπουλο ή τις φυλακές Κορυδαλλού. Βέβαια έχουν ανοίξει τώρα, περισσότεροι από αυτούς έχουν ανοίξει και έναν πόλεμο κατά της Μαρίας Δουράκη. Θα τα πούμε αύριο μαζί τους. Ενόχλησε η καταπληκτική ταινία η οποία είχαν βγάλει. Άρχισαν οι γραμμές βέβαια. Αλλά ένα έχω να πω και μόνο. Μακάρι να έκαναν πάρα πολλοί από αυτούς τον εκατοστό του έργου της Μαρίας Δουράκη. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε. Κύριε Μιχαλόπουλε, ναι, ναι. Να σας ρωτήσω δύο από τους εκκλησία. Πριν κάνα τρίμηνο με κάποιον από εδώ της Αθήνας σας, γιατί είμαι από Θεσσαλονίκη, ρώτησα ποιος είναι ο δεσπότης εδώ των Αθηνών. Σεραφείμ.
Είχε γίνει κάποια περίπτωση και μου κακοφάνηκε βέβαια, διότι έχει μαζευτεί κάποιος σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης οι καλόγεροι και έχουν αγοράσει διαμερίσματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εκτός θέματος. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, είναι γνωστά αυτά. Εγώ τουλάχιστον, βουτυγμένος στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, ήμουν από τους πρώτους εδώ και χρόνια πάρα πολλά, που είχα μιλήσει για τα Τέμπη. Εκεί, στην Αγία Παρασκευή, υπήρχε ένας καλογεράκος, αρχιμαντρίτης ήτανε, Κοντούλης, ο οποίος μένει κάπου εδώ στην Ηλιούπολη και έχει κάνει κανένα 25 διαμερίσματα. Βεβαίως, επί εποχής του και επί εποχής πριν από τον θεολόγο, το προσκύνημα αυτό έδινε το χρόνο 2,5, 3, 4, 5 εκατομμύρια, το πολύ. Όταν πήγε εκεί Μητροπολίτης ο θεολόγος, άσχετα αν είχε γίνει και εκεί μία παράξενη περίπτωση ότι μοιράζανε κατά χιλιάδες τον ορθόδοξο τύπο απ' έξω, αυτά πρέπει να ξεχωρίσουμε και να λέμε την αλήθεια, κατά χιλιάδες μοιραζόταν ο ορθόδοξος τύπος δωρεάν. Το ποσό το οποίο μαζευόταν κάθε χρόνο ήταν 170 με 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβαινε. Εκεί δεν θα πιαστούμε. Σήμερα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι η συνθήκη Σέγγεν. Είναι όλα αυτά τα οποία γίνονται και αυτό θέλω όσοι πάρουν τηλέφωνο να μιλήσουν. Είναι η ενωμένη γροθιά και αν ανέφερα εγώ κάτι προεκτάσεις απόψε, ήταν ακριβώς για να τους καλέσω να συνετιστούν ότι περί πολλών άλλων τυρβάζουν. Ορίστε. Καλησπέρα σας αγαπητέ μου κύριε Μιχαλόπουλε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Τασούλη, σας είχα στείλει μια υποστολή όταν βγήκατε από τον Άσιο. Μάλιστα. Τασούλη Μαρία λέγομαι, έχω δύο γιους, ο ένας έχει πάει μοναχός από τις 11 δεκάτου, στη Μονή Σφιγμένο. Δημήτρης μου, ο αθλητής μου. Έχω άλλο ένα γιο άνεργο το παιδί μου, 29 χρονών. Είμαστε μαζί σας, μαζί με τον Χριστό πάντα. Σας παρακολουθούμε και σας αγαπάμε πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας θαυμάζω. Ο Χριστός μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα θα είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Από το κανάλι. Σας ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Μακάρι ας προσεύχονται, όχι για μένα, για την Ελλάδα, και μακάρι να προσεύχονται, διότι πλέον η απόφασή μου, φίλοι και φίλες, είναι οριστική. Ο μεν κύριος Ρίζος θα πολιτευτεί στις επόμενες δημοτικές εκλογές με φιλοδοξίες για την πρώτη της Αθήνας και εγώ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με φιλοδοξίες για τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν είναι πόσο καλή ή κακή είδηση για σας, αλλά εμείς το έχουμε αποφασίσει, διότι νομίζουμε ότι έχουμε τις δυνάμεις, αν ο Θεός το επιτρέψει, και την υγεία να μπούμε μπροστά. Ο Χρήστος ο Ρίζος στο Δήμο Αθηναίων, κάτω από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Αβραμοπούλου, και εγώ υποψήφιος για τη Βουλή των Ελλήνων. Ορίστε. Καλησπέρα σας κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Για πρώτη φορά παίρνω το τηλετώρα. Μάλιστα. Την παριστάμεθα εις το έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαρήκαμε πολύ που τόσο εσείς όσο και ο κύριος Χρήστος ο Ρίζος, ο δημοσιογράφος, θα βάλετε υποψηφιότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας υπερασπιστούμε. Σας ευχαριστώ Είστε πάρα πολύ. Και σώματι κύριε Μιχαλόπουλε, το λέει η καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά λόγια και για το έργο σας. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, εγώ δεν πρόλαβα να το πω, άλλωστε πρώτη φορά ανακοινώνεται. Διότι πιστεύουμε ότι ο ένας εκεί και ο άλλος στη Βουλή, ο κύριος Ρίζος στο Δήμο και εγώ στη Βουλή, αν ο Θεός το επιτρέψει, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα κάποιες υπηρεσίες από όσες είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε εδώ. Και δεν θα ήθελα να ξεχάσετε ότι αύριο το βράδυ, όπως μας έκοψαν από το τηλέφωνο, θα έχω εδώ καλεσμένη τη Μαρία Δουράκη, η οποία πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν απατώμε, ήμουνα εκεί στο Κάραβελ, έκανε εκείνη την περίφημη συγκέντρωση και έδωσε εκείνη την μεγάλη, μεγαλειώδη ταινία,
Εγώ της είπα ότι μου θύμισε Ben Hur, τετράωρη, μια τετράωρη ταινία, η οποία είχε, πέρα από κάποιες που το λέω, το ξαναλέω, δεν το πω και αύριο, το ακούσατε, μικρές μου επιφυλάξεις για κάποια θέματα, έδινε όμως το μεγάλο στίγμα τι ακριβώς είναι το 666 και τι ακριβώς μας περιμένει με το χάραγμα. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, εδώ ένας ελληνόψυχος φίλος σας. Μάλιστα. Σας έστειλα χθες μετά κόπου ένα προσωπικό τηλεγράφημα από τον ΟΤΕ, διότι ήθελε μόνο τα επίγοντα. Γιατί είπα επίγον και ήταν ασθενή για αυτό το θέλω. Και σας ευχήθη γρήγορη ανάρρωση για το καλό της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μεταξύ σας έχω αφήσει το τηλέφωνο μου μέσα στο τηλεγράφημα και εντός εβδομάδος, επειδή θα βρίσκομαι στη Ζουρίχη, εντός εβδομάδος θα γυρίσω για να σας συναντήσω επί παντός θέματος που διάβασα καρέ-καρέ το βιβλίο σας, ο Καραμαλής Προδότης. Τα 60 χρόνια καραμαλικής προδοσίας, βέβαια. Με αφιέρωσή σας και είμαι στην θέση να σας βεβαιώσω ότι έχω ντοκουμέντα ότι πρέπει να πάει για δεύτερη έκδοση για λίποτα στοιχεία. Είμαι στη διάθεσή σας μετά. Είναι έκτη έκδοση ο Καραμαλής. Θα πάει για 7η έκδοση. Για 7η έκδοση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Είναι το βιβλίο μου 60 χρόνια καραμαλικής προδοσίας, το οποίο έχει κάνει 6 εκδόσεις, είναι 1000 σελίδες, μάλλον περισσότερα από 1000 σελίδες, και μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα, διότι εξαντλήθηκε και υπάρχουν και νέα στοιχεία, υπάρχουν στοιχεία βέβαια για τον 12ο τόμο και για όλα όσα γράφει σε αυτόν, όπου θα πάμε για 7η έκδοση. Φίλοι, φίλες, το τηλεφωνικό κέντρο είναι αναμένο, αλλά ορίστε. Καλό μου, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ήθελα να μου κάνετε μια χάρη. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο για το 666. Εγώ έχουν εξηγήσει τόσοι και τόσοι, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά έχει εξηγήσει και ο πατέρας Καλύβας και ο πατέρας Μουλατσιώτης και υπάρχουν και του πατέρα Καλύβα αρκετά βιβλία, αλλά πάρα πολλά βιβλία και στο βιβλιοπωλείο της Ζωής και στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Και επειδή τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει ο χρόνος μου, σε 6 λεπτά τελειώνει, είναι το να μιλήσει κανείς για το 666 και το χάραγμα και τη συνθήκη του Σέγγεν, χρειάζεται βέβαια πάρα πολλές ώρες, αλλά χρειάζεται και αυτός που θα τα ακούσει να έχει μία προπαίδεια, αφού έχει διαβάσει βέβαια και την Αποκάλυψη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φύγε φίλες, αύριο το βράδυ θα είμαστε πάλι μαζί. Θέλω να κλείσετε καλά στην καρδιά σας τα όσα συζητήσαμε εδώ. Βλέπω τα τηλέφωνα είναι πάρα πολλά, αλλά στις 10 η ώρα υπάρχει άλλη υποχρέωση του τηλεοπτικού σταθμού και δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω άλλο. Θέλω να κλείσετε μέσα σας μία και μόνη φράση, μία και μόνη λέξη. Αντισταθείτε. Αντισταθείτε. Πρέπει όλοι να δουλέψουμε σε αυτό το σκοπό. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε απάνω σε αυτό το σκοπό. Εγώ, αν και η περιπέτειά μου μετά από εκείνο το τέλος του Αυγούστου συνεχίζεται με το θέμα της υγείας μου, αν και θα έπρεπε τουλάχιστον να πηγαίνω στις δουλειές και στην εφημερίδα και εδώ για ελάχιστα λεπτά να υπογράφω κάτι αν χρειάζεται και να φεύγω, επιμένω παρά τις φωνές των γιατρών να δουλεύω 18 και 20 ώρες και αύριο ακούσατε η αναγγελία της εκπομπής είναι για αύριο το βράδυ στις 11 παρατέταρτο. Με ένα πρόγραμμα όλη την ημέρα φορτωμένο και με συναντήσεις και με μελέτη, μόνο τις εφημερίδες που πρέπει να διαβάσω κάθε μέρα χρειάζομαι τουλάχιστον 2,5 και 3 ώρες. Θέλω να σας πω ότι έχουμε δυνάμεις. Έχουμε δυνάμεις μέσα μας γιατί έχουμε μεγάλες καρδιές που μπορεί να μας προδίδουν σωματικώς οι καρδιές αυτές, δεν θα μας προδώσουν όμως ποτέ στη δύναμη της πίστης και στη δύναμη της Ελλάδος. Φίλοι και φίλες, αντισταθείτε. Αντισταθείτε όσο μπορείτε. Πείτε όχι
συνταχθείτε δίπλα στους απλούς παπάδες, αυτούς που από τα κρυφά σχολιά θέργευαν την αποσταλμένη ελπίδα και που περίμεναν της λευτεριάς τα στέρη. Συνταχθείτε δίπλα στους απλούς δασκάλους. Συνταχθείτε δίπλα στους απλούς γέροντες των χωριών που έχουν σοφία. Ακόμη συνταχθείτε και κάτω από ένα βοσκό, ο οποίος ποιμένει τα προβατά του, βόσκει τα αρνία του με μία απλότητα και χάρη. Και θα έχω πει πολλές φορές για αυτούς τους απλούς ανθρώπους πάρα πολλά παραδείγματα. Κατέβαινα μία φορά με το αυτοκίνητό μου έξω από τα Λαγκάδια και με σταμάτησε ένας βοσκός και μου ζήτησε τσιγάρο. Και κατέβηκα και του είπα ότι δεν καπνίζω και τράβηξα να του δώσω κάποια χρήματα. Και γυρίζει και μου λέει αυτός ο βοσκός, απάνω σε υψόμετρο 1200-1400 μέτρα, ίσως και περισσότερο, με μία υπερηφάνεια στα μάτια, τσιγάρο ρε σου ζήτησα, μου λέει, δεν θέλω τα χρήματά σου. Με αυτούς θα προχωρήσουμε, με τους απλούς ανθρώπους, είτε στην Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε στην Καβάλα, είτε στην Πάτρα, είτε στη Ρόδο, είτε στην Κεφαλονιά, είτε στην Κέρκυρα, είτε στο Ηράκλειο, είτε στο Ρέθυμνο, εκεί υπάρχουν απλοί άνθρωποι, ένας, δυο, φτάνουν για να προσεύχονται για ολόκληρο το νησί, για ολόκληρη πολιτεία. Φίλοι και φίλες, αντισταθείτε. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή συνέχεια αυτή της νύχτας και αύριο το βράδυ, 11 πατέρατο, θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας.